Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έγινε και αυτό το καλό ή το κακό για άλλους βέβαια, για λίγους ευτυχώς το κακό, το καλό των εκλογών, που είναι το επιστέγασμα, είναι το αποκορύφωμα της δημοκρατίας οι εκλογές, όποιες εκλογές, είτε δημοτικές, είτε νομαρχιακές, περιφερειακές τώρα πια, είτε εθνικές εκλογές. Οι πολίτες εξέλεξαν τους άρχοντές τους. Απομένει τώρα, εάν οι άρχοντες μπορούν να επιδείξουν το επίπεδο αρχοντιάς που τους διακρίνει με τα όσα υποσχέθηκαν και δεσμεύτηκαν να υπηρετήσουν το λαό με δικαιοσύνη, με ειλικρίνεια, με εντιμότητα, με διαφάνεια που είναι και του καιρού αυτή η λέξη. Γιατί κουραστήκαμε πια να ακούμε όμορφα λόγια. Αυτός ο τόπος, αυτή η χώρα είναι χώρα ποιητών κατ' ουσίαν. Όλοι οι Έλληνες γράφουμε ποιήματα από παιδιά. Και όταν πια ανδρωθούμε ή μεγαλώσουν και οι γυναίκες μας κλπ, όλοι έχουν έναν ωραίο λόγο. Έχουν ένα πλούτο στο λόγο τους και έχουν επιχείρημα για κάθε τι. Αυτό είναι από τη μια καλό και από την άλλη κακό. Και στο τέλος βλέπουμε ότι ενώ αυτό το λαό, όποιος τον ακούει, το θαυμάζει με τα όσα λέει, όταν το ζήσει, απογοητεύεται, πικραίνεται και αποσύρεται από τη συντροφιά του, λέγοντας πως αυτούς τους ανθρώπους μην τους ακούτε, λένε πολλά ψέματα, δίνουν πολλές υποσχέσεις και κάνουν πολύ λίγα έργα. Για τον λόγο αυτό σήμερα θεώρησα πολύ σκόπιμο και απαραίτητο να καλέσω δύο ανθρώπους, νέους, οι οποίοι στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές εξελέχθηκαν και μάλιστα εκλέχθηκαν, να μην κάνουμε και λάθη λεκτικά, και μάλιστα με καλή σειρά, ο ένας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο άλλος ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ελευθερίου Κορδιλιού Ευόσμου, αυτή η συνένωση που έγινε, τον κύριο Λαφαζανίδη, και κατά τραγική συγκυρία είναι και φίλοι μου και είναι και μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας Τράκης, της ΕΔΙΠΙΤ, και είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τους κάλεσα γιατί, επειδή τους γνωρίζω και γνωρίζω το λόγο τους και την παρουσία της και το έργο τους, τουλάχιστον στον χώρο το δικό μου, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με ανοιχτή την καρδιά μας και την ψυχή μας, καταθέτοντας όσα θέλουμε να πούμε χωρίς καμία περιστολή και χωρίς καμία συστολή. Καλωσορίζω τον κύριο Αβραάμ, τον Γαβρίλη, τον Αβραμίδη. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και τον Φάνη τον Παπαδόπουλο. Καλώς ήρθες, Φάνη, και εσύ. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Και σας συγχαίρω έτσι και δημόσια και εύχομαι να σας δίνει ο Θεός υγεία και χαρά και δύναμη να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στο έργο, γιατί είναι πράγματι δύσκολο έργο. Και πριν αρχίσουμε ακόμα τα επιμέρους μας, θέλω να πάρετε μια τοποθέτηση και οι δυο σας, γιατί πρώτη φορά γίνανε τέτοιου είδους εκλογές με τον Καλλικράτη, αν τελικά αυτός ο Καλλικράτης πράγματι θα χτίσει ένα καλό οίκημα σαν τον Παρθενώνα, για, μιλώ πάντα για την διοίκηση και την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, αυτοδιοίκηση, για να δούμε αν πράγματι άξιζε τον κόπο αυτή όλη η ταλαιπωρία, το άγχος και όλα όσα ήρθαν στην πορεία τους για αυτήν την εξέλιξη. Σας ακούω. Εγώ αυτό που έχω να πω όσον αφορά το θέμα του Καλλικράτη, το οποίο δεν προλάβαμε καν να μάθουμε και δεν έχουν πάρθει ακόμη αποφάσεις το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, γιατί μόλις πριν 3-4 μήνες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Το σίγουρο είναι ότι η άποψή μου είναι ότι από την πρώτη ματιά σίγουρα θα ωφελήσει τον τόπο και από πλευράς των οικονομικών και εν πάση περιπτώσει και από την πλευρά του ότι πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί δήμοι, πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, από διάφορες θέσεις δημοτικών συμβούλων ή δημάρχων, αντιδημάρχων, έχω την εντύπωση ότι ήταν πιο πολύ. Είχαμε ένα πλεόνασμα.
Και πολλές φορές σε διάφορους δήμους υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία βεβαίως και είχαν εκλεχτεί από τους δημότες τους, όμως δεν είχαν την απαραίτητη κατάρτιση να βοηθήσουν πραγματικά τον τόπο. Έχω την εντύπωση ότι όσο πιο πολύ συρρυκνώνεται αυτό, έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος σιγά σιγά θα αναλαμβάνουν θέσεις άτομα, ας πούμε, πιο αξιόλογα, έτσι, ο αξιόλογος κόσμος είναι όλος. Ναι, αλλά πιο ειδικοί, πιο... πιο εξειδικευμένα, πιο ναι. Άτομα με πιο πολλές εμπειρίες κλπ. Σε γενικές γραμμές, είμαι υπέρ του Καλλικράτη. Εγώ ήμουνα σε διάφορες συζητήσεις που κάναμε, αν θέλεις, πρόεδρε, και ακόμη λίγο πιο τολμηρός. Για παράδειγμα, για τον Δήμο, για την περιφέρεια εδώ πέρα της, του νόμου της Θεσσαλονίκης ή της πόλης της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να, από την οδό Λαγκαδά και εδώ, δυτικά, να είναι ένας Δήμος. Από κάποιο σημείο, εκεί γύρω στην Καλαμαριά, από την Καλαμαριά και πέρα, να είναι ένας άλλος Δήμος. Και γενικά η πόλη της Θεσσαλονίκης να ήταν τρεις Δήμοι. Κεντρικά, ανατολικά και δυτικά. Στην Ελλάδα τα κάνουμε αυτά με... Αυτό συζητήθηκε μια φορά, αλλά το σκεπάσανε, δεν το συνεχίσαν. Ναι. Είχε μια τέτοια γνώμη και άποψη, ναι. Και νομίζω ότι θα ήταν η πιο καλή, γιατί βλέπουμε κάποια φαινόμενα τα οποία στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελίου, πλέον Ευόσμου, ένα κομμάτι που είναι σχεδόν μέσα στην καρδιά του Δήμου Ευόσμου, είναι η περιοχή της Σταυρούπολης, που θεωρητικά, τυπικά πλέον, έχει τα ίδια συμφέροντα με την πλατεία Μετεώρων. Που αυτές οι δύο περιοχές δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ή με την Ευκαρπία. Δεν είναι καλή κατανομή, δηλαδή. Δεν είναι σωστή κατανομή. Ναι. Βέβαια, είπαμε, στην Ελλάδα οι επικεφαλείς πάντοτε κάνουν διάφορες εκτιμήσεις, κατά το δοκούν, πιστεύω, και το δίνουν λίγο-λίγο. Όπως είχαμε τον Καποδίστρια, τώρα έχουμε τον Καλλικράτη και ενδεχόμενα σε λίγα χρόνια να έχουμε κάτι ακόμα. Να έχουμε τον Σοκράτη. Σοκράτη. Κύριε Αβραμίδη, στην περιφέρεια θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Συγκλονιστικές αλλαγές θα έχουμε. Γιατί μιλάμε ότι ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη και φτάνουμε στα σύνορα της Κοζάνης, έτσι. Φτάνουμε στα σύνορα... Είναι 7 νομοί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι, φτάνουμε στα σύνορα των Σαρών, πέρα. Κελκής, Χαλκιδική, όλα αυτά τα μέρη είναι δικά, είναι της περιφέρειας της δικής σας. Σέρες, Κελκής, Χαλκιδική, Βέρεια, Έδεσα, Νάουσα, Κατερίνη, εκτός αν κάνω κανένα λάθος. Όχι. Κύριε Πτωκαρίδη, είναι 7 νομοί, είναι Σέρες, Κελκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλα, η Μαθία, Πιερία. Έτσι. Πρέπει να πω ότι δεν θα θριαμβολογήσω, ναι. Πρέπει να πω για ποιο λόγο. Ναι, ναι. Διότι πρώτον υπήρξε μια τεράστια αποχή. Έτσι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας έχει γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα και αυτό είναι κακό. Βεβαίως έχει την εξήγησή του ή πρέπει να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε. Που σημαίνει ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται, δεν ελπίζει τίποτε. Η κοινωνία, η μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ζει υπό δραματικές συνθήκες. Αναφερθώ στα στοιχεία των Αθηνών. 11% εκεί των κατοίκων του Λεκανοπεδίου ζουν από τα εσίτια. Είτε Έλληνες πολίτες, είτε μετανάστες. 11%. Αυτό από δημοσιογραφικά αναγνώσματα. Γνωρίζουμε πως 45.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείσαν μόνο το πρώτο τετράμενο του τρέχοντος έτους και υπολογίζεται, δηλαδή Ιανουάριο με Απρίλιο, και υπολογίζεται ότι μέχρι και το 2011 θα κλείσουν 170.000 επιχειρήσεις. Έχουμε κάθε μέρα άνεργους που προστίθενται. Έχουμε για πρώτη φορά τους νέους χωρίς ελπίδα. Εγώ νιώθω... Γι' αυτό και δεν ψηφίσαμε. Δηλαδή, οι νέοι σε ποσοστό 55-60% ζητούν και αναζητούν τη φυγή προς το εξωτερικό να βρουν μέλλον. Η πατρίδα δεν τους δίνει ελπίδα στο τούνελ στο οποίο έχουν μπει. Μιλούμε για ένα διεθνές νομισματικό ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη διαβόητη Τρόικα, ναι, με την υπογραφή τη δική μας και των κομμάτων που ψηφίσανε, που θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερα μέτρα και βαρύτερα.
Μιλούμε για επαγγελματίες οι οποίοι πήραν την πανταχούσα της περαίωσης με χιλιάδες ευρώ ο καθένας. Άτομα που είχαν κάνει, που δεν είχαν χαμηλό εισόδημα, που αναγκάστηκαν να κλείσουν επιχειρήσεις. Μιλούμε για δραματικές συνθήκες, μιλούμε για φτώχεια κυριολεκτικά και μιλούμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της ανεργίας. Δεν θα θριαμβολογήσω λοιπόν και θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να θριαμβολογεί όταν η κοινωνία αντιμετωπίζει τέτοια οξύτατη κρίση. Θα πρέπει λοιπόν όσοι αναλάβαμε, όσοι είμαστε σε συνδυασμούς ιδιαίτερα που έχουν αναλάβει τη διοίκηση και αυτοί που θα είναι στην αντιπολίτευση, στα συμβούλια, να παίξουν το ρόλο τους και να ξανακερδίσουν τους πολίτες, να υπηρετήσουν τους πολίτες. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να κάνουμε την ανάλυση για τις εκλογές, γιατί μιλώντας για το Καλλικράτη, γνωρίζετε πως ο στόχος είναι να μειωθούν τα έξοδα για την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ήδη φέτος είχαμε μείωση 25% των κρατικών πόρων προς την αυτοδιοίκηση. Όλοι οι Δήμοι είναι με στενά χώρατα οικονομικά. Από πού θα ασκηθεί η πολιτική, θα επιβληθούν φόροι στους δημότες, πώς θα γίνει, πόσοι φόροι και ποιος αντέχει φόρους, όταν εδώ άλλος δεν μπορεί να πληρώσει 20% δημοσίευμα πριν από 2 μήνες, 3 το αγγελιοφόρο, δεν μπορεί να πληρώσουν τα ενίκια τους, 20%, τις τράπεζες, τα νερά τους, λογαριασμούς, κόβουν τα σταθερά τηλέφωνα. Ναι. Πολλοί, το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Το τηλέφωνο σου, λέει, δεν έχω τηλέφωνο, μόνο κινητό. Δεν έχουν τηλέφωνο σπίτι, το έχουν κόψει. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτή τη νέα φτώχεια που έρχεται και την οποία την επιτείνει η απομίζηση του πλούτου μας από την Τρόικα, από τους διεθνείς τοκογλύφους, πρέπει να απαντήσουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές με βάση τα συμφέροντα του πολίτη. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Αβραμίδη, μια που το θίξατε αυτό, ας πούμε στην ουσία του θέματος. Πώς μπορούν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και οι εκπρόσωποι τους που είστε εσείς και οι δύο δηλαδή, και όλοι όσοι έχουν εκλεγεί, πώς θα αντιδράσουν, με ποιον τρόπο, τι είναι τρόπο δηλαδή θα αντιδράσουν, να τους πούνε τι, φύγετε, έχει υπογράψει το κράτος υποχρεώσεις. Τι θα κάνει. Θέλετε να πούμε επί της ουσίας του μνημονίου, θέλετε να πούμε επί της ουσίας πέστε μου... του μνημονίου. Είμαι από αυτούς που διαφωνούν, διαφώνησα και διαφωνεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτό είναι προφανές και δεν υπήρξε βεβαίως με τους 180 υπογραφές όπως θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια συμφωνία. Εδώ ουσιαστικά η Ελλάδα δεν υπήρχε καμία ανάγκη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούσε να έχει εξασφαλίσει χρήματα από την αγορά, οδηγήθηκε εκεί συστηματικά και δεν δίνει καμία διέξοδο. Αυξάνεται το χρέος της Ελλάδας και δεν μειώνεται. Δεν μειώνεται το χρέος. Δεν υπάρχει καμία. Είχαμε 4,5% μείωση του ΑΕΠ. Έχουμε μείωση των εσόδων σε εφορίες. Δεν εισπράττονται, διότι δεν υπάρχει φορολογητέα ύλη. Θα υπάρχει και η νέα δόση, ο νέος κύκλος που θα αυξήσουν και ΦΠΑ, θα επιβάλλουν και άλλους φόρους, θα μειώσουν και άλλο επιδόματα, θα αυξηθεί και άλλο η ανεργία. Δίνει καμία λύση. Δηλαδή, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αυτή η ιστορία του μνημονίου και της Τρόικας, θα έχουμε μειώσει το δημόσιο χρέος μας? Όχι. Υπολογίζεται να φτάσει στα 430-440 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλούμε λοιπόν για κόλαση χρέους από την οποία δεν μπορούμε να βγούμε. Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Επαναδιαπραγμάτευση το χρέος. Άλλες χώρες το κάναν, το μειώσαν στο 1 τρίτο, στο 1 τέταρτο, στο ημίση, ανάλογα. Κάνει συμφωνία. Δεν σας πληρώνω, κύριοι διεθνείς στοκογλύφοι. Ελάτε να τα βρούμε αν θέλετε να σας δώσω, διότι έχουν πληρωθεί 2 φορές τα χρήματα αυτά εδώ. Σήμερα λοιπόν κάναμε τα φορολογικά υποζύγια τους συνταξιούχους, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, τους κάναμε να τους απομυζεί το κράτος, απομυζά συνεχώς, με αποτέλεσμα